τη σημερινή μας καλεσμένη, η οποία, παιδιά, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Νομίζω είναι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Τη σημερινή μας καλεσμένη, μόνο να την βλέπεις, να την κοιτάς και να την ακούς, νομίζω τα λέει όλα. Πάμε να τη δούμε και να την υποδεχτούμε. Ας μπει, ας υποδεχτούμε την ωραία του Παπαδημητρίου σήμερα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Νομίζω τι κάνεις. Καλά είμαι. Είμαι καλά. Εγώ που δεν σε γνωρίζω μπορώ να μιλάμε στον ελληνικό. Γιατί βεβαίως, τώρα σε γνώρισα. Βεβαίως. Είσαι πάρα πολύ όμορφη από κοντά. Πολύ πιο όμορφη. Α, ευχαριστώ. Και γλυκιά. Είσαι στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση Γυναίκες στα πρόσθερα νευρικής κρίσης. Παίζουμε στο Radio City. Είμαστε ήδη μια εβδομάδα, αυτή είναι η δεύτερη και θα πάμε μέχρι και την επόμενη, μέχρι το Σάββατο, γιατί Κυριακή λόγω εκλογών δεν θα παίξουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενη εγώ προσωπικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζω στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξανανέβει με παράσταση εδώ. Οπότε ξέρεις, πραγματικά είναι διαφορετικά. Και ο κόσμος είναι διαφορετικός. Τους βλέπεις ότι είναι έτσι πιο θερμοί, πιο εκδηλωτικοί. Η παράσταση, εντάξει, είναι πολύ καλή και δεν το λέω επειδή όχι, παίζω. Είναι πάρα πολύ είναι καλή και πραγματικά πολύ, πολύ καλά λόγια. Είναι ένα τεράστιο θέατρο το Radio City. Πολύ μεγάλο είναι όντως. Που για μας ήταν λίγο σοκ, γιατί στην Αθήνα παίζουμε στο ακριβώς αντίθετο, ένα μικρό θέατρο, σε μικρή σκηνή κτλ. Και εδώ ήρθαμε και ήταν ένα χαοτικό πράγμα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, το έχουμε προσαρμόσει ανάλογα. Μπράβο. Ντορέτα, πιστεύεις ότι οι γυναίκες περνάνε νευρική κρίση? Πιστεύω ότι αυτή την περίοδο όλοι περνάνε νευρική κρίση. Οι γυναίκες λίγο άντρες, πιο πολύ που έχουμε και κάτι ορμόνες εμείς. Οι γυναίκες απλά νομίζω ότι επειδή γενικότερα εστιάζουμε περισσότερο στα θέματα που μπορούν να προκαλέσουν νευρική κρίση, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με συναισθήματα, με έρωτες κτλ. Και είμαστε και λίγο πιο εκδηλωτικές. Οπότε ναι, το εκφράζουμε λίγο συχνότερα. Αλλά και οι άντρες πιστεύω ότι τις περνάνε τις κρίσεις τους με άλλους τρόπους. Μπορούν οι άντρες να κάνουν τις γυναίκες να περάσουν μια νευρική κρίση? Για να πω και την αλήθεια, νομίζω ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τους άντρες να περάσουν πολλές νευρικές κρίσεις αλλεπάλληλες. Γιατί το λες αυτό? Έχει πραγματικά σημασία αυτό το ταλέντο. Είναι στο DNA μας. Μπορούμε να προκαλέσουμε πολλά νεύρα, άμα θέλουμε. Να σου πω, είσαι από αυτές τις γυναίκες εσύ? Είσαι δηλαδή από τις γυναίκες που μπορούν εύκολα να φέρουν έναν άντρα στα όρια του? Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές στη ζωή μου που μπορεί να το έχω κάνει, αλλά σίγουρα δεν είμαι από τις γυναίκες που το αποζητώ. Δηλαδή, μ' αρέσει ηρεμία, μ' αρέσει ησυχία, μ' αρέσει συζήτηση, δεν μ' αρέσουν οι καυγάδες και εντάσεις και τα λοιπά καθόλου. Όταν έρχεται έτσι και καυγαδίζεις με έναν άνθρωπο, πώς το αντιμετωπίζεις μετά? Λες συγγνώμη, έκανα λάθος? Αν έχω κάνει λάθος, βέβαια, λέω συγγνώμη, έκανα λάθος, εννοείται. Άμα δεν έχω κάνει όμως λάθος και ο άλλος επιμένει, εκεί φτάνω μέχρι το τέλος. Δηλαδή αποκλείεται να κάνω πίσω όταν έχω δίκιο. Να σου πω, αυτό δεν το καταλαβαίνεις και λίγο ετεροχρονισμένα? Δηλαδή όταν κάνεις κάτι, τι καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή να κάνεις λάθος? Όταν περάσει η ώρα. Κοίτα, ανάλογα. Υπάρχουν μερικά λάθη που τα ξέρεις από πριν ότι είναι λάθη και τα βλέπεις δηλαδή. Υπάρχουν άλλα που καταλαβαίνεις αργότερα ότι να, αυτό δεν έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Γιατί αλίμονο δεν μπορούμε και να προβλέψουμε πια όλες τις καταστάσεις και όλες τις αντιδράσεις κτλ. Αλλά γενικά νομίζω ότι συνήθως ξέρουμε όταν κάνουμε λάθος. Είσαι εκτιτικός άνθρωπος, δηλαδή με τις φίλες σου τις θες, δικές σου, το σύντροφο το θες, κοντά σου, δικό σου. Εκτιτική, όχι, δεν θα με έλεγα εκτιτική. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται αυθόρμητα. Δεν έχει νόημα να με το ζόρι να προσπαθείς να κρατήσεις κάποιον, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι φίλη σου, είτε οτιδήποτε. Γίνονται αυτόματα, αλλά γενικά επειδή θέλω και εγώ το χώρο μου και το χρόνο μου, δίνω και στους άλλους χώρο και χρόνο αρκετό. Όταν με τα παιδιά σου καταρχήν έχεις χρόνο, είναι εδώ πέρα τα παιδιά σου τώρα? Τα παιδιά μου ανέβηκαν τη βδομάδα του Πάσχα γιατί δεν είχαν σχολείο και ήμασταν εδώ μαζί. Mm-hmm. Τώρα όμως είναι στην Αθήνα, εγώ ανεποκατεβαίνω δευτερότητα που έχουμε ρεπό. Εντάξει, είναι δύσκολο όταν έχεις παιδιά και πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι αρκετές ημέρες. Ευτυχώς έχω τη μαμά μου η οποία. Τι να κάνει η γυναίκα? Όχι τι να κάνει μόνο. Είναι, αν δεν είχα τη μαμά μου, πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανα. Είναι βράχος. Θα μπορούσες να εμπιστευτείς μια ξένη γυναίκα? Δεν μπορούσε η μαμά σου να έρθει, ας πούμε, για να κρατήσει τα παιδιά σου? Γιατί πολλές γυναίκες βλέπουμε αυτό. Κοίταξε, αν δεν είχα άλλη επιλογή, θα αναγκαζόμουν ενδεχομένως, την οποία φυσικά θα είχα ψάξει εξοχιστικά και θα είχα ερευνήσει τα πάντα. Αλλά γενικά σαν την μαμά μου δεν εμπιστεύομαι κανέναν, εννοείται. Νιώθεις καμιά φορά έτσι τύψεις γιατί δεν έχεις τόσο χρόνο να περάσεις με τα παιδιά σου?
Οι τύψεις νομίζω έρχονται μαζί, δηλαδή πάνε πακέτο με τη μητρότητα. Η μάνα, τύψεις, ξέρεις. Ναι. Είναι γιατί και ακόμα και όλη μέρα να είσαι με τα παιδιά και να λείψεις, ξέρω εγώ, 3 ώρες μέσα στην ημέρα, πάλι το φέρνεις λίγο βαρέως και λες τώρα, θα ίσως θα μπορούσα και αυτές τις 3 ώρες, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Δηλαδή θα πρέπει και να δουλέψω, θα πρέπει και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, οι γονείς μου δουλεύανε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι περισσότερες οικογένειες κάπως έτσι λειτουργούν. Μπήκες ποτέ σε αυτό το δίλημα να διαλέξεις καριέρα ή οικογένεια? Δεν μπήκα στο δίλημα. Όταν έκανα τα παιδιά μου, επειδή τα έκανα και συνεχόμενα, έφυγα λίγο από τα πράγματα. Και τώρα πια είναι 7,5 χρονών ο ένας και 6 ο άλλος, δηλαδή έχω μεγαλύτερη ευκολία στο να κάνω και να δουλέψω κτλ. Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο δίλημα, διότι σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν θα ήμουν ολοκληρωμένη και χαρούμενη και ευτυχισμένη. Η δουλειά μου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Θεωρείς όμως, Ντορέντα μου, ότι η δουλειά σου και η φύση της δουλειάς σου και ο χώρος σου κάνουν πιο δύσκολο το ρόλο το να συνδυάσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με το να δεις τα παιδιά σου? Είναι δύσκολο με την έννοια ότι είναι το ωράριο λίγο άστατο. Δηλαδή, όταν είσαι στο θέατρο, πρέπει να λείψεις το βράδυ. Άμα έχεις γυρίσματα, μπορεί να λείψεις όλη μέρα. Ναι. Δεν είναι απόλυτα προγραμματισμένο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή φεύγει από τη δουλειά, από το σπίτι της 8 το πρωί και γυρνάει από την εταιρεία, τράπεζα, όπου 8 το βράδυ, ας πούμε, καθημερινά. Εμείς τουλάχιστον έχουμε και διαστήματα ενδιαμέσως που δεν δουλεύουμε. Το καλοκαίρι, ας πούμε, εγώ δεν δουλεύω σχεδόν ποτέ. Οπότε διακοπούλεις. Ξέρεις. Βρίσκεις τις ισορροπίες σου. Έχεις 2 αγόρια. Ναι. Σκέφτηκες τη στιγμή που θα έρθουν και θα σου μιλήσουν για τους έρωτές τους? Μου μιλάνε ήδη. Μιλάνε ήδη, τα χείλια. Και ειδικά ο μικρός είναι... Εντάξει, το παιδί έχει θέματα. Τι εννοείς? Κάθε εβδομάδα μιλάμε για ένα άλλο κορίτσι. Α, είναι τέτοιος? Ναι. Είναι ερωτευμένος με τη Σμαράγδα. Έρχεται στο θέατρο ο Φίλιππος και της φέρνει δωράκια, της κάνει ζωγραφιές, της κάνει διάφορα. Αλίμονο, ναι. Όχι, ομολογώ, το γούστο του είναι πολύ πετυχημένο, γιατί και τα άλλα τα κορίτσια από την τάξη του εκεί στον Ήπειρο που μου έχει δείξει κατά καιρούς είναι μια χαρά. Δηλαδή, εγκρίνει η μανούλα. Ζηλεύεις? Άντε καλέ, τι να ζηλέψω, όχι. Προς το παρόν. Προς το παρόν, δεν θέλω να είμαι και απόλυτη. Τώρα που είναι μικρή, τους αντιμετωπίζεις με χιούμορ και με φυσικά, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά. Μεγαλώνοντας τα παιδιά σου, όταν θα φτάσουν στην εφηβεία, έχεις σκεφτεί τι σχέση θες να έχεις μαζί τους? Θες να είσαι οι φίλοι τους που θα μπορούν να σε εμπιστεύονται τα πάντα? Κοίταξε, οι φίλοι τους, αυτό θέλει αρκετή κουβέντα. Θέλω να είμαι η μαμά που θα έρθει το παιδί μου να μου πει τα πάντα και το πρόβλημά του. Τα πάντα σε εισαγωγικά, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί η μάνα ή ο πατέρας να ξέρει και ακριβώς τα πάντα. Και δεν κάνει ίσως. Και δεν είναι και απαραίτητο. Αλλά θα ήθελα να είμαι η μαμά που το παιδί μου δεν θα φοβάται να έρθει να μου πει το οτιδήποτε ή δεν θα έχει πρόβλημα να συζητήσει μαζί μου για κάτι. Ναι, πολύ ωραία. Πάντως νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια με βάση αυτό που λες, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι γονείς αγωνιούν και φοβούνται για το τι συμβαίνει στα παιδιά τους. Οπότε, ποιο είναι το όριο που θα έβαζες εσύ τα δικά σου στα παιδιά, στο τι θα άντεχες να ακούσεις από αυτά? Κοίταξε, τι θα άντεχα. Το γεγονός ότι φοβόμαστε για 1 εκατομμύριο πράγματα και πραγματικά, άμα αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο, θα θες να κλειδώσεις το παιδί σου μέσα στο σπίτι και να μην βγει έξω για κανένα λόγο. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν από μόνα τους το ένστικτο να καταλάβουν μέχρι πού μπορούν και τι μπορούν να πούν στους γονείς τους. Δηλαδή και εγώ σαν παιδί, ξέρεις, υπάρχει από διαισθητικά ένα όριο που βάζω στο τι λέω και τι δεν λέω στους γονείς μου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν, ρε παιδί μου, και από μόνοι τους το κριτήριο στα πράγματα, σε αυτό που κάνουν, σε αυτό που πιστεύουν. Ξέρεις, θα υπάρχει μια ισορροπία. Η σχέση μεταξύ μας δεν δημιουργείται μόνο από τους γονείς. Τη φτιάχνουν και τα παιδιά. Στείνεται με έναν τρόπο αυθόρμητα και από τις δύο πλευρές. Με τον μπαμπά τους μιλάνε? Τόσο... Να μιλάνε για θέματα, ναι, τέτοια. Ναι, όπως μιλάσεις μαζί τους ή... Νομίζω ότι μεγαλώνοντας, όσο μεγαλώνουν ίσως ο μπαμπάς τους να είναι πιο μέσα σε όλα αυτά τα προσωπικά τους κτλ. Στην εφηβεία δηλαδή και προς τα εκεί, νομίζω ότι ο μπαμπάς θα αρχίσει να παίζει πιο σημαντικό ρόλο. Αλλά τώρα, επειδή είναι και μαζί μου περισσότερες ώρες κτλ. Νομίζω ότι τα περισσότερα περίεργα τα ακούω εγώ. Και η γιαγιά τους, τι έχει ακούσει.
Ναι. Δυσκολεύτηκες, Ντορέτα μου, ποτέ, όταν έμεινες μόνη σε αυτή τη διαδικασία, το να μεγαλώσεις τα παιδιά? Είναι και αγόρια. Δεν ξέρω πώς είναι η σχέση της μητέρας με δύο αγόρια. Δυσκολεύτηκες ποτέ? Ένιωσες ότι δεν έχεις τον τρόπο να τα πλησιάσεις ή ήρθες σε κάποια δυσκολία? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν τα μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά. Δηλαδή, άσχετα με την κατάσταση, τα παιδιά μεγαλώνουν και με μένα και με τον μπαμπά τους, έτσι τον παππού τους, τη γιαγιά τους. Δηλαδή, είμαστε μια πολύ, κατά τα άλλα, συγκροτημένη και συγκεντρωμένη οικογένεια. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, ότι υπάρχουν στιγμές που πραγματικά αισθάνεσαι ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις τι να πεις, ό,τι και να κάνεις δεν λειτουργεί τίποτα. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές μες στην ημέρα. Μπορεί και τα παιδιά να είναι σε μια τρέλα, ας πούμε. Είναι και τα δύο μαζί συνήθως παρασύρει το ένα το άλλο και εκεί μπορεί να δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε. Αλλά... Σε έχουν ρωτήσει ποτέ κάτι που δεν είχες να τους απαντήσεις? Τώρα που έχουν εικόνες, που έχουν απορίες, λίγο περισσότερες μεγαλώνοντας, σε φέρνει καμιά φορά σε δύσκολη θέση μια ερώτησή τους? Σε δύσκολη θέση όχι. Μπορεί να έχουν κάνει ερωτήσεις που ξέρεις να λες τώρα, όπα, πώς θα το πω αυτό. Αλλά γενικά προτιμώ να τους μιλάω πολύ σοβαρά, δηλαδή δεν τους λέω παραμυθάκια, ούτε τους λέω τι να είναι. Τους λέω συγκεκριμένα πράγματα σε απλή γλώσσα για να μπορούν να την καταλάβουν και προσπαθώ να απαντάω πάντα σε ό,τι ερώτηση και να έχουν, ό,τι θέμα, όπως και να έχει. Όταν αλλάξατε σπίτι, το χωρίσατε όταν μείνατε οι τρεις σας, τότε πώς τους το είπες, σε ρωτούσανε? Γιατί μαμά είμαστε τρεις μας, τι έγινε? Βέβαια με ρωτούσανε και με ρωτάνε και συχνά. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μιλήσεις ειλικρινά και φυσικά να καταλάβουν τα παιδιά μου ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από εκείνα. Αυτό είναι το α και το ω. Πιστεύω ότι μεγαλώνοντας ενδεχομένως να κάνω και άλλες ερωτήσεις και όταν θα συμβεί αυτό τότε θα δώσουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις, φαντάζομαι. Ήταν δύσκολο να τους το εξηγήσεις? Ήταν μικρά πολύ όταν συνέβη, οπότε ξέρεις, ούτως ή άλλως δεν ρωτάγανε και πολλά πράγματα. Γενικότερα όμως αυτές οι καταστάσεις είναι δύσκολες, δεν είναι κάτι εύκολο. Είσαι μια νέα πολύ όμορφη γυναίκα. Πιθανότατα θα σκέφτεσαι, μάλλον σκέφτεσαι, έρχεται ένας έρωτας αύριο μεθαύριο στη ζωή σου και θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Έχεις σκεφτεί εκείνη τη διαδικασία πώς θα τους ανακοινώσεις ή πώς θα τους εμφανίσεις τον καινούργιο σου έρωτα? Όχι. Όχι. Αυτό πραγματικά είναι το πιο δύσκολο μελλοντικό κομμάτι που σκέφτομαι, το πώς θα, αν προκύψει αυτό και αν βρεθώ σε αυτή τη θέση του να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, πώς θα ενσωματωθεί όλο αυτό με τα παιδιά μου. Φαίνεται δηλαδή πραγματικά πολύ δύσκολο. Τι και είναι αυτό που φοβάσαι? Μην γίνουν λάθος χειρισμοί, ξέρεις. Μην τα παιδιά αισθανθούν ότι παραμερίζονται. Μην αισθανθούν απειλή. Μην δεν θέλουν. Γιατί ξέρεις, άμα δεν θέλουν, υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Ναι. Γιατί είναι και τα αγόρια διεκδικούν πολύ τις μαμάδες. Διεκδικούν και έχουν άποψη και με τη συμπεριφορά τους θα σου βγάλουν την αντίδρασή τους και δεν θα μπορούσα με τίποτα να περάσω κάτι τέτοιο αν δεν θέλαν. Αν δεν τον θέλουν, αν δεν τον νέο τους θέλουν, τι θα κάνεις εκεί? Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά είναι ένα σενάριο που πραγματικά δεν έχω τι να σου απαντήσω. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Καταρχάς, είσαι διατεθειμένη να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα, έτσι. Να ξαναπαντρευτώ, εννοείς. Να ξαναπαντρευτείς, να κάνεις ένα γάμο. Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι, ειδικά το να ξαναπαντρευτώ. Αλλά επειδή είμαι και αρκετά νέα ακόμα, δεν θα μπορούσα και να το αποκλείσω. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο με απασχολεί. Και... Θα μπορούσες κάποιες, να πας ας πούμε σε έναν ειδικό να το ρωτήσεις πώς θα παρουσιάσει τον νέο μου σύντροφο στα παιδιά μου? Κοίταξε, ενδεχομένως να, επειδή εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι πρέπει να μιλάμε με ειδικούς για κάποια θέματα τα οποία μπορεί να μην έχουμε τις απαντήσεις, ενδεχομένως και να το έκανα. Αλλά την άλλη θέλω να ελπίζω ότι αν επιλέξω εγώ έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπω σε τέτοιες σκέψεις, ξέρεις, θα βρω τον τρόπο και θα τον θέλουν και τα παιδιά, πόσο τον θέλω εγώ και τον θέλω και τον έχω, ξέρεις, με κριτήρια που ξέρω εγώ πώς για κάποιον, κατάλαβες. Δεν θα είναι όποιος να είναι που, α, παιδιά, γεια σας, και σίγουρα τα παιδιά μου δεν θα γνωρίσουν κάποιον αν δεν είναι για να
προχωρήσουμε σε κάτι σοβαρότερο, ας πούμε. Ντορέντα μου, τώρα τα παιδιά μεγαλώνοντας και παρακολουθώντας λίγο το τι γίνεται έξω, βλέπουν αυτά που γίνονται, αυτά που λέγονται κάποιες φορές, τα σχόλια, στις τηλεοράσεις, τα όσα σου κατά καιρούς γράφονται για σένα στα περιοδικά. Όχι, 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 δεν διαβάζουν περιοδικά, ούτε βλέπουν τέτοια πράγματα, και σε διάφορες εκπομπές και τα λοιπά που μπορεί να με δούνε και τα λοιπά, είμαι πάρα πολύ προσεκτική πάντα σε αυτά που λέω. Ξέρεις κάτι όμως, μεγαλώνοντας, δεν έχεις τον απόλυτο έλεγχο του τι παρακολουθούν και του τι μαθαίνουν. Σαφέστατα, τότε θα γίνουν συζητήσεις. Ξέρεις, όλα αυτά νομίζω μόνο με τη συζήτηση μπορούν να λυθούν, για να καταλάβουν λίγο πώς λειτουργεί και όλο το πράγμα, ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Εγώ προσπαθώ από την πλευρά μου να είμαι όσο πιο προσεκτική μπορώ και σε αυτά που λέω και στην τηλεόραση και στις συνεντεύξεις μου. Και πολλές φορές, ξέρεις, μου λένε που δεν μιλάς και δεν λες και αυτά. Μα είναι απαγορευτικό το να πω πράγματα τα οποία δεν έχω συζητήσει με τα παιδιά μου, ας πούμε, πρωτίστως. Δεν θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Οπότε είμαι και εγώ προσεκτική, και αργότερα, αν και εφόσον πια ανεξάρτητα εκείνα από μόνα τους ακούνε, μαθαίνουν, που είναι αναπόφευκτο και αυτό. Εντάξει, και στο σχολείο πάνε, μπορεί κάποιος να τους μεταφέρει κάτι. Οτιδήποτε. Έρχονται πάντα και μου λένε γενικότερα ότι αυτό, ναι, αν οτιδήποτε, και συζητάμε. Δηλαδή είμαι πολύ της κουβέντας σε αυτά τα θέματα και γενικά. Αυτό σε κάνει να είσαι και πολύ προσεκτική και στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας έρωτας στη ζωή σου που θα ήθελες όντως να βγει στη δημοσιότητα, θα είσαι πιο προσεκτική, θα τον πρόσεχες, θα τον φύλαγες. Δεν θα άφηνα τίποτα, δεν θα μίλαγα για τίποτα, αν θέλεις, αν δεν είχα μιλήσει πρώτα στα παιδιά μου γι' αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μου είναι, πώς να σου το πω, αισθάνομαι ότι ό,τι συνέντευξη δίνω ή ό,τι κάνω όπου είναι, είναι και τα παιδιά μου εκεί και κάθονται, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέω. Θέλω να μου πεις λίγο, τα παιδιά θεωρείς ότι ήταν τροχοπέδι ποτέ στην καριέρα σου? Αλίμω, δεν μπορώ να σκεφτώ τα παιδιά μου τροχοπέδι σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι έγινε ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα ή ότι απομακρύνθηκα λίγο από τα πράγματα ακριβώς επειδή είχα τα παιδιά, ήταν η επιλογή μου και δεν το έκανα καν με ζόρι. Δηλαδή μου βγήκε πολύ αφόρμητα. Σαφέστατα και δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που θα έκανα στη δουλειά αν δεν είχα τα παιδιά μου, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει σύγκριση, δηλαδή καμία σχέση. Κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, προχωράω, ούτως ή άλλως έτσι ήμουνα στη δουλειά, με αργά θα έλεγα, αλλά σταθερά βήματα, και θα δούμε. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα όμως. Αρκετά, ε. Τα παιδιά μου τώρα θα φτερνίζονται. Γιατί είσαι γλυκύτατη. Λοιπόν, τι γίνεται με την τηλεόραση? Τι γίνεται, για πες. Άσε, τι να γίνει. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πώς τα βλέπω? Τα βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξα, ξέρεις. Α, με κοιτάνε περίεργα. Κοίτα να δεις. Δύσκολα τα πράγματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την τηλεόραση την έχω λίγο, έχει φύγει από το μυαλό μου, ότι δεν... Η δουλειά μου είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος, ας πούμε. Ναι, δηλαδή λίγο μου φαίνεται για τα επόμενα κάνα δύο χρόνια, την καλύτερη, ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή γίνονται πολύ λίγες δουλειές, αυτές που γίνονται έχουν διάφορα προβλήματα οικονομικά κτλ. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν σου έχουν προτείνει κάτι ή σου έχουν προτείνει και δεν σου άρεσε εσένα και δεν ήθελες να το κάνεις? Όχι, μου έχουν προτείνει και ήμασταν και στο παραπέντε να ξεκινήσουμε και τελευταία στιγμή σταμάτησε η παραγωγή γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Δηλαδή ξέρεις, δεν μπορείς και να υπολογίσεις. Δηλαδή μπορεί να νομίζεις ότι ξεκινάς αύριο και είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, μπορούν όλα να αλλάξουν. Εντάξει, θέλω να ελπίζω ότι θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Εσύ βλέπεις τηλεόραση, παρακολουθείς κάτι, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζεις και λες ότι εδώ θα μπορούσα όντως να παίξω και θα σου άρεσε να παίξεις εκεί? Κοίταξε, τηλεόραση δεν πολύ βλέπω ακριβώς γιατί είμαι στο θέατρο τις ώρες που ό,τι σύριαλ υπάρχει τέλος πάντων προβάλλεται. Αλλά από λίγο που έχω δει από όλα, μ' αρέσει το σύριαλ του Θοδωρή, του Αθερίδη, το Πίσω στο Σπίτι. Το Επιστροφή στο Σπίτι. Αυτό το βλέπω και αισθητικά μ' αρέσει και σαν story μ' αρέσει. Δηλαδή είναι μια αρκετά καλή δουλειά. Τώρα τα άλλα δεν τα έχω παρακολουθήσει, να σου πω και την αλήθεια. Ξέρεις τι, ο κόσμος, έχουμε παρατηρήσει από τον κόσμο ότι και αυτός δεν είναι πολύ τόσο φαν πλέον της τηλεόρασης και γυρνάει πιο πολύ προς το θέατρο. Κοίταξε, τα σύριαλ αυτά που παίζονται, όποια παίζονται, έχουν αρκετά μεγάλη τηλεθέαση. Ναι, δηλαδή κάνουν πολύ ψηλά νούμερα.
Αλλά... Δύο είναι. Δεν είναι και πολλά. Αυτά. Δύο-τρία. Αυτά είναι τα δύο καθημερινά. Τι είναι, αυτά. Αλλά απ' την άλλη, ο κόσμος δεν έχει να δει και τίποτα στην τηλεόραση. Και πια έχει κουραστεί από όλο αυτό με τα τουρκικά και τα reality και δεν ξέρω εγώ τι και τις μαγειρικές. Είναι λογικό ότι θα πάει στο θέατρο. Δηλαδή για μας, για το θέατρο ας πούμε, για μας που δουλεύουμε εκεί, είναι, είναι ευνοϊκή θα έλεγα αυτή η κατάσταση. Βέβαια. Γιατί έρχεται ο κόσμος στο θέατρο. Και αποδεδειγμένα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο θέατρο και όχι έρχεται στο θέατρο, έρχεται και τιμάει την παράστασή σας γιατί χαιρόμαστε ακούμε πάρα, πάρα πολύ καλά λόγια, γιατί είστε και πολύ ωραία παρέα. Να πω λίγο για την παρέα. Βέβαια. Εγώ ποιοι είμαστε. Λοιπόν, είναι η Σμαράγδα Δεκαρίδη, η Δίκη Σταυροπούλου, ο Αντώνης Φραγκάκης, η Αριέτα Εμουτούς, η Νεφέλη Ορφανού, ο Κίμων Φιωρέτος, ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, ο Κωνσταντίνος ο Κακούρης, ο Ιβάν Σπιτάλιο. Να βλέπουμε και πλάνα από την παράστασή σας. Και η Μαρία Κωνσταντάκη φυσικά. Πάντως είστε παρέα, Ντορέτα, δυνατή έτσι. Καλά, δεν καταλαβαίνεις. Γίνεται ένας χαμός. Είμαστε πρώτα απ' όλα τόσοι άνθρωποι, το πώς έχουμε ταιριάξει, είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας και ηλικιακά και γενικά. Αλλά έχει υπάρξει μια τέλεια χημεία, νομίζω. Πες μου ένα άλλο που πρέπει ο κόσμος να έρθει να δει την παράσταση. Πρέπει να έρθει γιατί πρώτα απ' όλα θα διασκεδάσει. Θα περάσει καλά. Θα δει ένα θέαμα το οποίο δεν το βλέπεις πολύ συχνά στο θέατρο στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Είναι σαν να έχουμε φέρει το κινηματογραφικό Αλμοδόβαρ στο θέατρο. Έχει μια κινηματογραφική, θα έλεγα, αισθητική. Θα γελάσει, θα κλάψει. Έρχονται περισσότερο άντρες ή γυναίκες, γιατί ο τίτλος είναι και για τους δύο, για διαφορετικούς λόγους. Κοίταξε, έρχονται και μια χαρά και οι άντρες και οι γυναίκες. Οι γυναίκες έρχονται γιατί προφανώς πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να ταυτιστούν αυτές τις γυναίκες, γιατί όλες έχουμε περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Οι άντρες ενδεχομένως ακούνε οι γυναίκες γενικά, που γυναίκες πολλές φορές να έρχονται γι' αυτό, ή τέλος πάντων πας και μπορέσουν να καταλάβουν τις γυναίκες μέσα από αυτή την παράσταση. Δεν γιατί... νομίζω να θέλουν βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Όχι, νομίζω ότι θέλουν, αλλά είμαστε και πολύπλοκες, η αλήθεια είναι. Μέχρι πότε θα είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Θα παίξουμε μέχρι, ήταν να παίξουμε μέχρι 6 Μαΐου, αλλά λόγω εκλογών θα είναι 5 Μαΐου, Σάββατο, η τελευταία μας μέρα. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι γλυκύτατη και υπέροχη. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Τι γίνεται τώρα?